Στο πλευρό των 135 εργαζομένων του Δήμου Ηρακλείου στέκεται το Δημοτικό Συμβούλιο που συμφωνεί στην παράταση των συμβάσεών τους. Στη χθεσινή συνεδρίαση το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο με πολλούς συμβασιούχους να είναι παρόντες στη διαδικασία. 135 παρατασιούχους εργαζομένους μας, οι οποίοι προσελήφθησαν στο διάστημα μεταξύ 2020 και 2022 με 8 μήνες συμβάσεις και οι οποίοι ζητούν την παραμονή τους στην εργασία. Όπως επισημάνθηκε, συμβασιούχοι, παρατασιούχοι προσελήφθησαν στο διάστημα 2020 με 2022 με 8 μήνες συμβάσεις και ζητούν να παραμείνουν στην εργασία τους. Σε μια σύσκεψη που είχε όλη η δημοτική ομάδα, αποφασίσαμε από κοινού να συμφωνήσουμε, να προσπαθήσουμε να επωφεληθούν οι εργαζόμενοι την αναβολή. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων τόνισε πως οι ίδιοι βρίσκονται σε μια κατάσταση ομοιρίας εδώ και αρκετά χρόνια. Τώρα από το 2015 υπάρχουν εργαζόμενοι παρατασιούχοι, όπως είπε και ο Δήμαρχος. Από το 2015, 16, 17, 18 έως το 22 υπάρχουν παρατασιούχοι. Δεν μπορούμε κάθε λίγο και λιγάκι να πηγαίνουμε στα δικαστήρια. Ναι, θα ανανεωθούμε, δεν θα ανανεωθούμε. Η νέα δικάσιμος έχει οριστεί την Τετάρτη 15 Μαΐου με το Δημοτικό Συμβούλιο να στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων και συνενεί στην αναβολή της δίκης. Στα δικαστήρια είναι ήδη η υπόθεση αυτή. Έχει κατατεθεί έτσι ασφαλιστικών μέτρων. Έχουν προσωρινή διαταγή, έχουν πάρει ήδη μία αναβολή. Δεν είναι θέμα μόνο δικό μας, είναι θέμα και του Προέδρου που είναι στην έδρα, αν συνενέσει στην αναβολή των εργαζομένων, που αυτό που θα κάνουμε εμείς είναι να προσπαθήσουμε στην αναβολή.